Κυρία Υπουργέ, κυρία Γκάγκα, μην καταστρέφετε το νοσοκομείο Χανίων. Μία ημέρα μετά την παρέτηση ενός ακόμη διευθυντή κλινικής του νοσοκομείου Χανίων με φόντο την υποστελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης από το Βήμα της Βουλής κάλεσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αναστρέψει εδώ και τώρα τη δραματική, όπως περιέγραψε, κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο. Από την ημέρα που κατέθεσα την ερώτηση, που λέει ότι η ορθοπαιδική κλινική είναι στα όρια, ότι το ΤΕΠ είναι στα όρια, ότι η πνευμονολογική κλινική 2 χρόνια έχει γίνει μόνο COVID και έχει καταργηθεί. Από εκείνη τη μέρα που την κατέθεσα, έχει παραιτηθεί ο διευθυντής του ΤΕΠ, ο κύριος Καστρινάκης, έχει παραιτηθεί ο διευθυντής χειρουργός για 20 χρόνια, 21 χρόνια του νοσοκομείου Χανίων, ο κύριος Τσιλιμικάκης, ετοιμάζονται κι άλλοι να παραιτηθούν. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, απαντώντας στην ερώτηση του Παύλου Πολάκη, αναγνώρισε ότι το ΕΣΥ γερνάει και οι αποχωρήσεις γιατρών είναι μαζικές. Υπεραμείνθηκε ωστόσο των πολιτικών του Υπουργείου για την ενίσχυση του νοσοκομείου Χανίων σε προσωπικό. Έχουμε ήδη δώσει μόνιμα αποτελέσματα για όλες τις κατηγορίες και ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόληψη για την κάλυψη 23 θέσεων από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ του 20. Έχουν προβλεπτεί 58 θέσεις νοσηλευτών. 5 και δε που είναι ήδη στον ΑΣΕΠ και θα έχουμε την πλατφόρμα τέλος Αυγούστου και προσωρινά αποτελέσματα το Δεκέμβριο. Ανατάξαμε μια κατάσταση σε σχέση με αυτή που παραλάβαμε το 2015. Και μου λέτε τώρα ότι εσείς με 3 χρόνια πανδημία, χωρίς όριο σε σχέση με τις δαπάνες, χωρίς όριο σε σχέση με τις δαπάνες, έχετε αυξήσει το προσωπικό κατά 200 άτομα. Σύμφωνα με τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον Ιούνιο του 2019, στο ΕΣΥ υπηρετούσαν 79.350 άτομα μόνιμο προσωπικό και σήμερα, σύμφωνα με την απογραφή του Μαΐου, υπηρετούν 73.955. Ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι κρατώντας ακόμη ανετιολόγητα σε αναστολή τους υγειονομικούς, πυροδοτεί την ανεπάρκεια λειτουργίας του νοσοκομείου Χανίων. Έκανε δε λόγο για ακύρωση των προσλήψεων που είχαν προκηρυχθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε εχμές κατά της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Δεν διοικούμε με εντέλεσθε, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα μείνει άνθρωπος γεννημένος στα Χανιά. Και να είστε σίγουροι, εμείς δεν θα τα αφήσουμε να γίνει. Στο γαστρεντερολογικό τμήμα, παραδείγματος χάρη, σας λέω ότι με 4 μόνιμοι γιατροί και 1 επικουρικός σε 3 προβλεπόμενες θέσεις. Είχαμε περίπου 700 επεμβάσεις όταν ήσασταν εσείς υπουργός και έχουμε πάνω από 2.000 τώρα. Άρα, οπωσδήποτε δεν υπολειτουργεί το νοσοκομείο Χανίων. Μια χαρά πηγαίνει. Στο ΤΕΠ αδειάζει. Και η κλινική COVID σας έστειλε χθες οι 4 γιατροί που υπάρχουν. Εξώδικο, επιτέλους, ξανανοίξε την πνευμονολογική. Ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τέλος του Υπουργείου Υγείας να προβεί σε ένα σχεδιασμό των μέτρων αντιμετώπισης του νέου πανδημικού κύματος τόσο στο νοσοκομείο Χανίων όσο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.